αιμορροίδες είναι αγκιακοί σχηματισμοί, οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο τμήμα του παχαίως εντέρου, κάτω στον προκτό. Είναι απόλυτα φυσιολογικοί, όλοι έχουμε αιμορροίδες, βοηθάνε την εκράτεια του παχαίως εντέρου και βοηθάνε πάρα πολύ στις κενώσεις. Όταν οι αιμορροίδες αρχίσουν και κρέμονται, βγαίνουν προς τα έξω και κυρίως όταν αιμορραγούν, τότε λέμε ότι έχουμε αιμορροιδοπάθεια. Τότε ξεκινάει η νόσος. Τα συμπτώματα της αιμορροιδικής νόσου είναι απόλυτα συγκεκριμένα. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε όμως είναι ότι αυτά τα συμπτώματα μπορούν να συμβαίνουν και με άλλες παθήσεις εκείνης της περιοχής. Γι' αυτό λοιπόν απαραίτητη η συμβολή ενός ειδικού γιατρού. Κυρίως όταν παρατηρήσουμε αιμορραγία πριν, κατά ή μετά την κένωση. Επίσης όταν έχουμε πόνο που μπορεί να προέρχεται από τις αιμορροίδες που βγαίνουν ή που δεν βγαίνουν προς τα έξω. Επίσης οκνισμός είναι ένα κύριο σύμπτωμα, όπως και το αίσθημα τελούς αφόδευσης. Το ποσοστό του πληθυσμού που έχει πρόβλημα με τις αιμορροίδες και θα νοσήσει και θα κάνει αιμορροιδική νόσο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Περίπου 1 στους 3 θα αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα στη διάρκεια της ζωής του. Θα χαλάσει την ποιότητα ζωής, θα δημιουργήσει προβλήματα και θα τρέξει να αναζητήσει τη γνώμη ενός ειδικού. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πρέπει να πάμε πάρα πολύ νωρίς στο γιατρό για να ξεκινήσει μια καλή και αποτελεσματική θεραπεία. Η θεραπεία της αιμορροιδικής νόσου είναι απόλυτα ξεκάθαρη. Όταν ο ασθενής είναι στα πρώτα στάδια, στα οποία χαλάει βέβαια η ποιότητα ζωής του, αλλά δεν έχει ιδιαίτερα ενοχλήματα, τότε θεωρούμε ότι αυτό που προκαλεί την αιμορροιδική νόσο στα πρώτα της στάδια, επαναλαμβάνω, είναι η δυσκυλιότητα. Αν καταπολεμήσουμε τη δυσκυλιότητα με φυσικούς τρόπους, δηλαδή να αρχίζουμε να πίνουμε περισσότερο νερό ή να καταναλώνουμε περισσότερες φυτικές ίνες, τότε είναι πάρα πολύ πιθανό η νόσος να περιοριστεί. Όταν όμως εγκατασταθεί η νόσος και τα πράγματα είναι πιο σοβαρά, με έντονους πόνους, κυρίως με αιμορραγία, τότε εδώ θα πρέπει να κοιτάξουμε και να προσανατολιστούμε σε μια πιο ριζική θεραπεία, που μάλλον είναι μια επεμβατική αντιμετώπιση. Η νέα τεχνολογία ευτυχώς μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στη χειρουργική αντιμετώπιση της αιμορροιδικής νόσου. Οι παλιές μέθοδοι, οι οποίες ήταν και ιδιαίτερα επώδυνες, τείνουν σιγά σιγά να εγκαταλειφθούν. Πλέον έχουμε τη χαρά να εφαρμόζουμε νέες, ανέμακτες, ελάχιστα επεμβατικές και κυρίως ανώδυνες τεχνικές. Αυτές οι τεχνικές μας δίνουν τη δυνατότητα να θεραπεύσουμε με πλήρη ασφάλεια τον ασθενή μας και σε βάθος χρόνου. Η πιο συχνή ερώτηση που μας κάνουν οι ασθενείς μας μετά από μια επέμβαση θεραπείας των αιμορροίδων είναι πότε επιστρέφουν στις δραστηριότητές τους. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Την επόμενη κιόλας μέρα, με πλήρη ασφάλεια, μπορεί ο ασθενής να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες.